Περνάει, μειώνονται οι πιθανότητες να βγείτε από εδώ. Και αυτό που σας προσφέρω είναι η ελευθερία σας. Και παραπάνω λεφτά. Πολλά λεφτά. Η Ροξάνη δεν θα σας βοηθήσει. Αυτό το ξέρετε. Θα υπογράψετε ή όχι. Και πώς μπορώ να είμαι σίγουρη ότι θα κρατήσετε το λόγο σας? Στο κάτω-κάτω, αν και είναι μικρά τα μερίδια μου, είναι κεφάλαιο. Και είναι στο όνομά μου. Αν η εταιρεία καταστραφεί, δεν θα έχουν αξία. Και είναι σχεδόν σίγουρο. Εγώ σας προσφέρω χρήματα εδώ και τώρα. Και για το αν θα κρατήσω την υπόσχεσή μου, πρέπει να με εμπιστευτείτε. Τουλάχιστον είμαι εδώ. Η αδερφή σας δεν ήρθε καν να σας δει. Ωραία. Πού υπογράφω? Σε όλα τα σημεία που έχω μαρκάρει. Αυτό είναι το σωστό, κύριε Μιλάγκρος. Δεν θα το μετανιώσετε. Θα δείτε ότι πολύ σύντομα θα είστε ελεύθεροι. Και με χρήματα. Εμπρός. Η Έλενα Μοντενέγκρο είμαι. Τι έγινε με αυτό που είπαμε? Πολύ ωραία. Τότε θέλω να μου βρείτε γρήγορα και τον Σαντιάγκο μέσα. Έχω μια υπόθεση πολύ σημαντική. Τότε άφησέ του ένα μήνυμα να επικοινωνήσει μαζί μου. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι υπέγραψα παντού. Πολύ ωραία. Λείπει μια εδώ. Δεν θα σας λείψει τίποτα, να είστε σίγουροι. Δεν θα βασίζεστε πια στην αδερφή σας. Και όπως σας είπα, θα έχετε μια σύνταξη ως σύζυγος του ιδρυτή της εταιρείας. Ελπίζω να μην με κοροϊδεύετε. Μπορείτε να μείνετε ήσυχοι. Δεν θα το έκανα. Μόλις μου κάνατε μια μεγάλη χάρη. Και ξέρω να δείχνω ευγνωμοσύνη. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα έκανα κάτι τέτοιο. Τώρα όμως όλοι έχουν στραφεί εναντίον μου. Και γι' αυτό φταίει η Ροξάνη. Γιατί από τότε που εμφανίστηκε, άρχισε η καταστροφή του σπιτιού μου και της οικογένειάς μου. Δεν μου αρέσει η ιδέα να βασίζομαι στη Ροξάνη. Όλα θα αλλάξουν τώρα. Η αδερφή σας δεν είναι έμπειρη για να σώσει την εταιρεία. Και έπειτα, τη θέση της Προέδρου την πήρε με ύπουλα μέσα. Λοιπόν, κυρία μου, θα έχετε νέα μου πολύ σύντομα. Μισό λεπτό. Πότε θα βγω από εδώ, γιατί εσείς υποσχεθήκατε ότι θα με βγάλετε? Μόλις τηλεφώνησα στο Σαντιάγκο μέσα. Με ακούσατε? Είναι ένας από τους καλύτερους δικηγόρους του γραφείου του πατέρα μου. Θα τον ενημερώσω φυσικά για την υπόθεσή σας και θα έρθει να σας δει. Μόνο πρέπει να δείξετε λίγη υπομονή. Δεν το αντέχω αυτό το μέρος. Δεν φαντάζεστε πώς είναι να είσαι κλειδωμένη εδώ μέσα με αυτές τις αλήτησες? Μην ανησυχείτε. Θα δείτε πώς θα κρατήσω το λόγο μου. Και θα βγείτε από εδώ. Αυτό σας το υπόσχομαι. Και τώρα που έχω τον έλεγχο των περισσότερων μεριδίων, θα διώξω την αδελφή σας από την εταιρεία. Η Ροξάνη θα μείνει στο δρόμο. Ήταν ευχαριστησή μου να συνεργαστώ μαζί σας. Αντί. Ορίστε. Ευχαριστώ. Έχει κι άλλη επίσκεψη. Πήγαινε με το φύλακα. Έχεις επίσκεψη. Μα δεν περιμένω κανένα. Είναι ο δικηγόρος σας. Ακόμα δεν μπήκε μέσα και την κοπανάει. Ωραίος είσαι. Πρέπει να έχει λεφτά αυτός. Βέβαια. Δικηγόρος, σας είπα ότι δεν περιμένω κανέναν. Μ' ακούτε? Κι ούτε προσέλαβα δικηγόρο. Ροδόλφε. Μπορώ να μάθω γιατί ήρθες? Δεν καταλαβαίνω. Πώς τολμάς να έρχεσαι εδώ? Τι θες από μένα?
Καλύτερα μη μου κάνεις αυτή την ερώτηση, γιατί θα χρειαζόμουν μια ζωή για να σου απαντήσω. Είμαι εδώ γιατί χρειάζεσαι έναν καλό δικηγόρο. Κι εγώ είμαι έτοιμος να σε υπερασπιστώ. Τι όμορφο, τι ευγενικό, τι γενναιόδωρο. Ξέρεις όμως, δεν σε χρειάζομαι. Γι' αυτό να φύγεις και να πας από εκεί που θες. Ωραία. Ήρθα γιατί μου το ζήτησε η Ροξάνη. Εκείνη θέλει να σε αναλάβω. Τι χυδαίος που είσαι, Ροδόλφε. Κατέστρεψες την οικογένειά μου. Κατέστρεψες τη Ροξάνη. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως φέρθηκε τόσο ανόητα και ζήτησε τη βοήθειά σου. Μα αυτό δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Ενδιαφέρεται για σένα. Αυτό το καταλαβαίνω και την ευχαριστώ πολύ. Αλλά όπως βλέπεις, δεν μπορώ να δεχτώ τίποτα που έρχεται από σένα. Τίποτα. Εντάξει. Κράτησα την υπόσχεση που έδωσα στη Ροξάνη. Και τώρα φεύγω. Αλλά θέλω να σου δώσω μια συμβουλή πριν να φύγω, Ραμόν. Μη δηλώσεις ένοχο στο δικαστήριο. Δεν είσαι δολοφόνος. Έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις. Προστάτεψες ένα ανήλικο κορίτσι. Και αυτό είναι ένα κίνητρο που μετράει για τους ενόρκους σου. Τελείωσες. Έχεις μια ζωή μπροστά σου. Μην καταθέσεις τα όπλα, έτσι. Ορκίζομαι πως δεν καταλαβαίνω γιατί στο διάολο μου τα λες όλα αυτά, Ροδόλφε. Αλλά θα σου πω κάτι. Εμένα δεν θα με κοροϊδέψεις όπως τη Ροξάνη. Ξέρω ποιος είσαι. Σε ξέρω πολύ καλά. Είσαι ένας αχρίος. Ένα κάθαρμα. Ένα σκέτος απατεώνας. Δεν είσαι τίποτα, Ροδόλφε. Και αν θες να βοηθήσεις, φύγε από εδώ. Δεν άκουσες, φύγε! Αντίο. Καλή τύχη. Θα σου χρειαστεί. Λοιπόν, φτάσαμε. Μπορείς να πας μέσα και να ξεκουραστείς. Πήγαινε, Μοναλίζα. Ας μην το κάνουμε πιο δύσκολο. Τι συμβαίνει τώρα? Τι κακό έκανα πάλι? Δεν έκανες τίποτα κακό, Μοναλίζα. Σε παρακαλώ, μην νιώθεις ένοχη. Όχι, δεν νιώθω ένοχη. Μια ανόητη νιώθω μόνο. Πού να ήξερα εγώ ότι μίσεις το κουστούμι της χανούμισσας. Αντί να ανάψω φωτιά, πήρα πυροσβεστήρα και την έσβησα. Δε καταλαβαίνω. Πώς σου ήρθε να ντυθείς έτσι? Μα εσύ γιατί λες? Για να σε βοηθήσω να βάλεις μπρος τη μηχανή σου. Ναι, αλλά... Στο παιδί του πόνου έπιασε. Ίσως εκεί. Αλλά εγώ δεν παίζω σε σαπουνόπερα, Μοναλίζα. Δεν είμαι χαρακτήρας που βλέπεις την τηλεόραση. Είμαι αληθινός. Ένας άντρας σαν τους άλλους. Η αλήθεια είναι πως μόλις σε είδα με αυτό το κουστούμι, έχασα κάθε διάθεση. Βλέπεις, έτσι είναι. Εγώ είμαι αυτή που χάλασα πάλι την πρώτη νύχτα του γάμου μας, έτσι δεν είναι? Όχι. Όχι. Άκου. Δεν είναι έτσι. Τότε το πρόβλημα είναι δικό σου. Ούτε δικό μου, Μοναλίζα. Εγώ πάντοτε ήμουν νορμάλ. Υγιής. Ένας άντρας που πάντα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των περιστάσεων. Αν δεν φταίω ούτε εγώ ούτε εσύ, ποιος φταίει τότε? Μάλλον κάτι δεν πάει καλά μεταξύ μας. Δεν ξέρω. Ίσως... Ίσως να είναι κάποιο είδους τραύμα. Από τις τόσες φορές που απέρριψες την αγάπη μου. Θυμάσαι που μου ζήτησες διαζύγιο? Ναι, αλλά μετά το μετάνιωσα. Και από τότε το μόνο που προσπαθώ είναι να σε ευχαριστήσω. Και να κάνω πάντα ό,τι μου ζητάς. Και ακόμα παραπάνω. Το μόνο που θέλω είναι να σώσω το γάμο μας, αυτό. Ποιο γάμο μας, Μοναλίζα? Μονάχα την τελετή του γάμου κάναμε. Αλλά ποτέ μας δεν ζήσαμε σαν κανονικό ζευγάρι. Το ξέρεις. Αφού δεν μπόρεσες. Δεν δούλεψε η μηχανή σου. Κι εγώ η ανόητη πήγα και αγόρασα αυτό το κοστούμι μόνο για να σε ευχαριστήσω, για να σε ανάψω. Και δυστυχώς πέτυχα το αντίθετο. Εσύ δεν μ' αγαπάς πια. Και δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ. Μοναλίζα. Μοναλίζα. Δεν το πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει, Θεέ μου. Πρέπει να κάνω εξετάσεις. Ναι. Να δω αν η μηχανή μου λειτουργεί. Ή κάηκε για πάντα.
Ναι, άκουμε που σου λέω. Οι πειρασμοί είναι πολλοί και το κορμί μας αδύναμο. Και κάποια μέρη του σώματός μας δεν υπακούν σε εμάς. Ειδικά όταν περνάνε μπροστά σου αυτά τα κορίτσια σαν την καραμέλα. Με αυτές τις μεσούλες, αυτά τα ποδαράκια, θεούλη μου, αρχίζουν να σου μπαίνουν περίεργες σκέψεις στο κεφάλι και... Με καταλαβαίνεις, ε? Α, τι να καταλάβεις εσύ. Δηλαδή εσείς πήγατε με την Καρμέλα, το κάνατε έτσι? Είχατε μαζί τη σαρκική επαφή πρώτου βαθμού? Όχι, όχι, μόνο μία φορά, δύο φορές. Ναι, απλά δεν μπορώ να θυμηθώ την πρώτη, ξέρεις. Είχα πιει δύο ποτηράκια παραπάνω και δεν θυμάμαι τίποτα. Δύο? Α, η πρώτη νύχτα ήταν ένα τύχημα, αλλά δύο? Αυτό είναι ασυγχώρητο. Δεν πειράζει. Το καλό της υπόθεσης είναι πως ξαναερωτευτήκατε. Και επιτέλους θα ξαναφτιάξετε τη ζωή σας με μια άλλη γυναίκα. Σταμάτα, νόητε, έχεις τρελαθεί εντελώς. Έχεις μήπως άχυρα στο κεφάλι σου, εδώ μέσα, αντί για μυαλό. Είπα όχι. Δεν είμαι ερωτευμένος με την Καραμέλα εγώ. Η μόνη γυναίκα που έχω αγαπήσει είναι η μαυρομάλα μου, η Μοναλίζα. Ναι, αλλά εκείνη δεν σας αγαπάει πια. Και έπειτα είναι πλέον γυναίκα παντρεμένη. Καταλάβατε, παντρεμένη. Ενώ η Καρμέλα είναι διαφορετική. Είναι πολύ όμορφη και είναι ελεύθερη. Και δεν ξέρω. Και έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία στη ζωή. Είπες? Δεν κατάλαβα. Τι εννοείς έχει μεγάλη εμπειρία στη ζωή? Ξέρετε, δεν είναι κανένα άφκαλτο κοριτσάκι. Έχει ζήσει διάφορα. Πώς φαίνεται ότι δεν είσαι ειδικός? Δεν ξέρεις πράγματα που ξέρουν οι άντρες σαν εμένα, όχι? Καρμέλα, Καραμέλα μου ήταν παρθένα και αγνή μέχρι που γνώρισε εμένα και έκλεψα την καρδιά της και την αθότητά της και την τιμή της. Παρθένα και αγνή Καρμέλα? Καλέ, ποιος το είπε αυτό? Βέβαια, γι' αυτό και εγώ νιώθω τόσο δεμένος μαζί της, γιατί... Δεν είναι σωστό να γυρνάς από εδώ και από εκεί και να εξαπατάς τα κοριτσάκια και ειδικά τα αθώα κοριτσάκια σαν την Καραμελίτσα μου. Γιατί ένας άντρας που θέλει να φοράει παντελόνια και να λέγεται άντρας δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα στις αγνές κοπελίτσες και μετά να τις πετάει έτσι σαν χαρτομάντιλα. Τότε λοιπόν θα πρέπει να παντρευτείτε την Καρμέλα. Αχ, όχι, θεούλη μου. Να παντρευτώ την Καρμέλα? Εκτός και αν προτιμάτε να την πληγώσετε. Μόνος σας το είπατε ότι οι άντρες πρέπει να προσέχετε τις γυναίκες και να μην τις εκμεταλλεύεστε ποτέ. Και αφού το κάνατε, αφού ήσασταν αρκετά άντρας για να πάρετε την τιμή της Καρμέλας, θα πρέπει να είστε το ίδιο άντρας για να την παντρευτείτε. Αγαπημένη μου μητέρα, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είσαι ήδη καλύτερα. Ελπίζω να γυρίσεις σπίτι γρήγορα, γιατί ο Ενρίκε σε χρειάζεται. Πίστεψέ με. Προσεύχομαι για σας κάθε μέρα. Και μπορώ να σου πω ότι αν και η μοίρα με έφερε σε καταστάσεις που ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα βρεθώ, προσπαθώ να έχω κουράγιο, να είμαι δυνατός. Τουλάχιστον να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Και αυτό το χρωστάω σε σένα, μαμά. Στη μεγάλη σου αγάπη. Στη γενναιότητά σου. Στην κατανόησή σου. Σε όλα όσα μου έχεις δώσει. Σε ευχαριστώ πολύ, μαμά. Να ξέρεις ότι είσαι ό,τι πιο σημαντικό έχω. Μην το ξεχάσεις ποτέ. Ο γιος σου, Ραμόν. Καημένη, μαμά. Μακάρι κανείς να μην σου έχει πει τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να υποφέρεις άλλο. Ναι, εγώ είμαι, Καμπέγιο. Τι σου συμβαίνει? Σε ακούω πολύ αγχωμένο. Αγχωμένος? Αγχωμένος δεν λες τίποτα. Είμαι απελπισμένος, Καρμέλα. Ειλικρινά βρίσκομαι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Μα τι έπαθες? Να μιλήσουμε? Όχι, Καμπέγιο, τώρα είμαι στη δουλειά και... Μα πες μου, τι σου έχει συμβεί? Μίλα μου ανοιχτά, σε παρακαλώ. Ή μήπως δεν έπιασε το σχέδιό σου με τη Μοναλίζα? Γιατί το δικό μου σχέδιο με τον Γκαγιάρδο λειτουργήσε και μάλιστα στο έπακρο. Ο Γκαγιάρδο φέρθηκε σαν πραγματικός άντρας. Μην με βασανίζεις άλλο, Καρμέλα. Μην με βασανίζεις άλλο. Μην λες τέτοια πράγματα, γιατί... Άκουσε με. Είναι ανάγκη να σε δω επιγόντως. Ναι, έχω πάρα πολύ δουλειά κι εγώ. Εντάξει.
Σε περιμένω να με πάρεις. Καλά, εντάξει. Θα βρω χρόνο για να μπορέσω να σου τηλεφωνήσω. Αλλά το καλό που σου θέλω είναι να είναι σημαντικός ο λόγος, γιατί έχω πολλή δουλειά σήμερα στο σπίτι. Καραμελίτσα, θέλω να σου μιλήσω για κάτι. Ναι, περίμενε με λιγάκι. Ναι. Μάλιστα, κύριε. Ευχαρίστως θα δώσω το μήνυμά σας στην κυρία Ροζαλία. Ωραία. Γεια σας. Τι έγινε, Γκαλιάρδο? Να. Τίποτα ακόμη. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί τίποτα, αλλά μπορεί κάτι. Κάτι πολύ μεγάλο να συμβεί. Μοναλίζα, κορίτσι μου, τι σου συμβαίνει? Αχ, καλή μου μάτε, είμαι μια ανόητη, μια χασή. Και νιώθω σαν την πιο δυστυχισμένη και πιο άχρηστη γυναίκα σε όλο τον κόσμο. Η καημένη μου η καρδιά δεν θα μπορέσει να αντέξει αυτή την ερωτική απογοήτευση. Μιλάς ακόμα όπως στις σαπουνόπερες. Πες μου, Μοναλίζα, τι εννοείς δηλαδή? Ότι η καημένη σου καρδιά δεν θα αντέξει αυτή την ερωτική απογοήτευση? Λοιπόν, τι έγινε, άσε με να μαντέψω. Μάλωσες ξανά με τον Καμπέγιο. Αχ, μάτε, διαβάζεις το μυαλό μου, πώς το κάνεις αυτό? Κοίτα, το μυαλό σου δεν είναι τόσο δύσκολο να το διαβάσει κανείς. Έλα, πες μου, τι συνέβη αυτή τη φορά? Είμαι τελείως χαζή, είμαι μια άχρηστη. Κατέστρεψα τη ζωή του Καμπέγιο και θα καταστρέψω και τη δική μου. Α, μην το λες αυτό, πες μου ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, δηλαδή, το πρόβλημα βρίσκεται στο σώμα του Καμπέγιο. Ξέρεις, εκεί, σε εκείνο το σημείο, εκεί που βρίσκονται τα ιδιαίτερα ενός άντρα. Τώρα κατάλαβα. Πιστεύεις ακόμη ότι δεν σε θέλει ο Καμπέγιο? Όχι, μάτα μου, δεν είναι αυτό. Γιατί εκείνος μου είπε ότι του αρέσω και εγώ τον πίστεψα. Και εμένα έχει αρχίσει να μ' αρέσει στα αλήθεια, αλλά... Ξέρεις, δεν θα σου πω ψέματα. Μου σηκώθηκε η τρίχα όταν τον είδα γυμνό. Αλλά, μακάρι να ήξερες, μάτε, πώς να σου το εξηγήσω. Έπρεπε να το δεις για να καταλάβεις. Όχι. Δεν χρειάζεται να δω τίποτα. Ούτε γυμνό, ούτε να μου πεις λεπτομέρειες, ούτε τίποτα. Δεν χρειάζομαι λεπτομέρειες. Από όσα μου έχεις πει, εγώ μπορώ να καταλάβω πολύ καλά όλη την κατάσταση. Όχι, μάτε, δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα έτσι. Το θέμα είναι ότι ο Καμπέγιο δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Και φταίω εγώ, γιατί εγώ τον τρέλανα με τα προβλήματά μου με τον Γκαλιάρδο, αν θα τον παντρευτώ, αν δεν θα τον παντρευτώ. Και μετά είχα την ιδέα να πάω να βάλω αυτό το ρούχο, όπως το παιδί του πόνου. Και πήγα και το πήρα και μετά ήθελα να του χορέψω κάτι σαν το χορό των 7 πέπλων ή το χορό της κοιλιάς ή δεν ξέρω εγώ ποιο χορό, τέλος πάντων. Όπως έκανε στη σειρά η Μπλάνκα Ορόρα, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά, γιατί μόλις με είδε, μαράθηκε όπως κάνουν τα λουλούδια. Το φαντάζομαι. Αλλά ηρέμησε, κορίτσι μου. Θα δεις, όλα θα πάνε καλά. Όχι, μάτε, τίποτα δεν θα πάει καλά, στο λέω. Γιατί κατέστρεψα τη ζωή του Καμπέγιο μου. Και τώρα είναι δυστυχισμένος. Αχ, ο καημένος. Αυτός που ήταν τόσο καλός μαζί μου και με φρόντισε. Μου φερόταν σαν να ήμουν βασίλισσα, είχε τόση υπομονή. Και τώρα κοίτα πώς το ξεπληρώνω. Τον έκανα τόσο δυστυχισμένο. Κι αν δεν ξαναλειτουργήσει ποτέ η μηχανή του, αν κάει και μια και καλή. Αχ, όχι, Θεέ μου, δεν μπορώ να κουβαλάω τέτοιο βάρος στη συνείδησή μου, δεν μπορώ να έχω μια ζωή στην πλάτη μου, όχι. Δεν είμαι σαν την Μπλάνκα Ορόρα εγώ. Δεν έχω τέτοια δύναμη, δεν είμαι έτσι εγώ, μάτε, όχι. Όχι, φυσικά δεν είσαι. Ποτέ δεν έπρεπε να έχω παντρευτεί τον Καμπέγιο. Έπρεπε να έχω παντρευτεί τον Γκαλιάρδο. Γιατί φυσικά, αν τον έκανα να υποφέρει, αν του έκαιγα τη μηχανή, δεν θα ένιωθα καθόλου ένοχη. Γιατί θα του άξιζε. Αυτού του απατεώνα θα του άξιζε το χειρότερο. Ο ψεύτης, ο παλιοπροδότης. Εγώ είμαι άντρας. Και οι άντρες το δείχνουν. Οι πολλοί άντρες από το Κούγκαρα την Ημίλικο ποτέ δεν προδίδουμε τις γυναίκες. Και ειδικά τις γυναίκες τις αγνές, τις σοβαρές και τις αθώες, σαν και σένα. Και αυτό ήρθε εδώ τώρα, Καραμελίτσα, για να σου πω ότι είμαι ένας άντρας με τιμή. Και το ότι απογοήτευσα τη Μοναλίζα ήταν επειδή με απογοήτευσε. Αλλά εσένα όχι. Εσένα όχι, Καραμελίτσα. Εσένα δεν θα σε απογοητεύσω. Ειδικά τώρα που μου έδωσες το θησαυρό σου.
Γκαγιάρδο. Περίμενε, Καραμέλα, μην με διακόπτεις. Μην με διακόπτεις. Πρώτα άσε με να σου πω αυτό που θέλω να σου πω και μετά μου λες, ήτανε. Είτε όχι. Είτε ίσως. Μπορεί. Ό,τι θέλεις. Καραμέλα, ήρθα εδώ για να σου πω, να σε ρωτήσω αν θέλεις, αν θες να γίνεις γυναίκα μου, να παντρευτείς μαζί μου. Γκαγιάρδο, μου ζητάς δηλαδή να γίνω γυναίκα σου? Ναι. Έχω ήδη έτοιμο τον ηθικό μου στη ντουλάπα μου. Ναι, Γκαγιάρδο, ναι. Καραμέλα, στάσου. Πώς το είπες αυτό, έχεις έτοιμο? Ώστε έτσι, παμπώνηρη καραμελίτσα. Έχεις ετοιμάσει τον ηθικό γιατί θέλεις να παντρευτείς κάποιον άλλον πριν από μένα? Όχι, 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 καμία σχέση. Πώς μπόρεσες να σκεφτείς κάτι τέτοιο, Γκαγιάρδο? Η αλήθεια είναι πως πάντα μου άρεσε το λευκό χρώμα για τον ηθικό μου και έτσι έτυχε να βρω αυτό τον ηθικό στις εκδόσεις και το αγόρασα. Α, τότε καλά. Και πότε θέλεις να παντρευτούμε, Γκαγιάρδο? Περίμενε, παιδί μου, άσε τις βιασίνες λίγο και μην κάνεις έτσι, ε. Δώσε μου μερικές μέρες για να μπορέσω να προετοιμαστώ λίγο, ξέρεις, κάπως ψυχολογικά. Απλά ξέρεις, φοβάμαι ότι μπορεί να αλλάξεις γνώμη αν το σκεφτείς πάρα πολύ. Α, πώς μπορείς να λες τέτοια πράγματα, ε? Δεν θα σε κοροϊδέψω, γιατί είμαι άντρας από το κούγκαρα και ρημίλκοτε και εμείς δεν παίρνουμε πίσω τις υποσχέσεις μας. Λοιπόν, πάω τώρα. Πάω έξω να πλύνω το αμάξι. Εντάξει, γλυκό μου αγοράκι. Θα παντρευτώ, επιτέλους θα παντρευτώ. Επιτέλους βρήκα έναν άντρα να με προσέχει, να με φροντίζει και να μην θέλει να δουλεύω. Ήθελα μόνο να καταλάβετε ότι εμείς δεν τη συμπαθούμε αυτή τη γυναίκα. Δεν τη συμπαθούμε. Αυτή η γυναίκα είναι τελείως τρελή, κύριε. Έχει την ιδέα ότι είναι κόρη του διαβόλου. Εμείς δεν θέλαμε ποτέ να την ακολουθήσουμε. Εκείνη μας ανάγκασε να το κάνουμε. Κατάλαβα. Και σίγουρα θα σας ανάγκασε να ληστέψετε τράπεζα, μερικά μαγαζιά και να σκοτώσετε αστυνομικούς. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε, αυτή είναι η αλήθεια. Το είπατε, μας ανάγκασε, μας απειλούσε όλη την ώρα η Λόλα. Εκείνη πυροβόλησε τον αστυνομικό, πιστέψτε με. Είσαστε και οι δύο συνεργοί της Λόλας Δριουμπουένο. Και αν δεν μου δώσετε τις πληροφορίες που θέλω, δυσχεραίνετε τη θέση σας. Αυτή η Λόλα πρέπει να βρεθεί με κάθε κόστος. Και αυτό το κόστος θα το πληρώσετε όλοι σας. Κύριε διοικητά, τι θέλετε να σας πω για να με πιστέψετε? Δεν ξέρουμε που έχει κρυφτεί. Αυτή η καταραμένη γυναίκα δεν τη θέλουμε άλλο κοντά μας. Εγώ έχω δει πολλές κακές γυναίκες στη ζωή μου, όμως καμιά σαν αυτή. Και εγώ ελπίζω να τη βρείτε το συντομότερο και να τη στείλετε κατευθείαν στην κόλαση. Βλέπετε αυτόν τον άντρα? Και αυτό τον καημένο τον απειλούσε συνέχεια. Τον ανάγκασε να έρθει μαζί μας. Και δεν έχει καν ιδέα την όλα αυτά που συμβαίνουν. Ούτε που έχει μπλέξει. Θα σας το έλεγε αν μπορούσε να μιλήσει. Θα σας έλεγε την αλήθεια αυτά που σας λέω. Πιστέψτε με, κύριε διοικητά. Έτσι δεν είναι? Τον απειλούσε κι αυτόν. Τον ανάγκασε να έρθει μαζί μας. Τον απειλούσε κρατώντας ένα όπλο επάνω του. Ούτε που ξέρουμε ποιος είναι. Τον βλέπετε? Ανακατεύτηκε σε όλη αυτή την ιστορία και ούτε καν κατάλαβε πώς έγινε. Διοικητά, θα σας πω κάτι. Στείλτε μας στη φυλακή του Μεξικού ή όπου αλλού θέλετε. Αρκεί να είμαστε όσο πιο μακριά γίνεται από αυτή τη γυναίκα. Κάντε το. Δεν πρόκειται να φύγετε από τη χώρα μέχρι να εμφανιστεί η Λόλα Ριουμπουένο. Και να ξέρετε ότι θα είμαι αμήλικτος. Αν μάθω ότι μου κρύβετε κάτι... Αστυνόμε, υπάρχουν νεότερα. Εμπρός, τι συμβαίνει, ακούω. Μόλις βρήκαμε κι άλλο πτώμα στον δρόμο. Και υπάρχουν ενδείξεις ότι δολοφονήθηκε από τη γυναίκα που ψάχνουμε. Να πάρει ό,τι κι άλλος. Αυτό σημαίνει ότι μπόρεσε ήδη να βρει ένα όχημα. Συνεχίστε να την ψάχνετε. Δώστε ειδοποίησεις στις γειτονικές πολιτείες και στη γενική ασφάλεια. Τέλος συνομιλίας. Να πάρει. Δεν πρόκειται να τη βρουν. Δεν είναι ικανή. Τι έπαθες τώρα? Σταμάτα, Τατάν, μ' ακούς? Όχι μόνο δεν έμαθες να μιλάς, αλλά ούτε και να καταλαβαίνεις. Μην είσαι ήσυχος, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνω. Χρειαζόμαστε ένα άτομο απ' έξω
για να μας βοηθήσει να δραπετεύσουν. Κατάλαβες? Ναι. Αυτό το άτομο θα είσαι εσύ, Τατάν μου. Τώρα κατάλαβες, ε? Τρέχομαι στους δρόμους, τρέχω, τρέχω. Ποιος τρέχει, ποιος τρέχει? Έρχομαι παλιοκαθάρματα. Πολύ σύντομα θα είμαι εκεί. Κύριε αστυνόμε, με συγχωρείτε, έγραψα ένα γράμμα και δεν ξέρω πώς να το στείλω. Μπορείτε να μου πείτε? Ηρέμησε, θα το φροντίσω εγώ. Ευχαριστώ, είστε πολύ ευγενικός. Ευχαριστώ. Τι έγινε, είσαι ο νέος? Ναι, μόλις με έφεραν. Το ξέρω. Εδώ μαθαίνονται όλα αμέσως. Είμαι ο Λούκας. Ραμόν. Λοιπόν, Ραμόν, έκανες κανένα φίλο εδώ μέσα? Όχι. Να κάνεις. Δεν πρέπει να είσαι μόνος σε ένα τέτοιο μέρος. Τι έκανες, γιατί σε έκλεισαν εδώ μέσα σε αυτή τη φυλακή? Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό ακόμη. Όπως θέλεις. Εγώ είμαι 5 χρόνια σε αυτή τη φυλακή. Όμως θα βγω λόγω καλής διαγωγής. Αν θέλεις, μπορώ να σε μάθω πώς γίνεται αυτό. Δεν είναι δύσκολο. Τι είναι αυτό που θέλεις να μου πεις? Όχι. Απλά θέλω μόνο να σου πω ότι εδώ υπάρχουν άτομα πολύ επικίνδυνα. Το θέμα είναι να βγεις ζωντανός. Τι θέλεις από μένα? Όχι, δεν θέλω τίποτα. Μόνο να σε βοηθήσω. Κάποιος με βοήθησε και εμένα όταν μπήκα σε αυτή την κόλαση. Δυστυχώς αυτός έχει πεθάνει τώρα. Αλλά εγώ δεν θα πεθάνω. Θέλω μοναχά να σου δώσω μία βοήθεια. Αν δεν θέλεις, δεν πειράζει. Όχι, όχι. Εντάξει. Πες μου πώς λειτουργεί το σύστημα. Έτσι, μπράβο. Έλα να κάνουμε μια βόλτα και θα σου πω ποιος είναι ποιος σε αυτό το μέρος. Θα σου πω πώς έχουν τα πράγματα. Πώς είναι το πρόγραμμα εδώ μέσα. Ακόμα δεν έχω κανένα νέο από το Ραμόν. Ούτε καν μου τηλεφώνησε, Αντώνιο. Καλά, εντάξει. Δώσ' του χρόνο, Ροζαλία. Σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σου, είμαι σίγουρος. Το ελπίζω. Φτάνει όμως, άλλαξε η φωσπιά. Άλλαξε η διάθεση. Δεν θυμάσαι τι σου είπε ο γιατρός? Να μην ανησυχείς για τίποτα, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι, αλλά... Όχι αλλά, Ροζαλία, δεν είναι τρόπος αυτός να υποδέχεσαι τους καλεσμένους σου. Ούτε ένα καφεδάκι δεν μου έχεις προσφέρει ακόμα. Έχεις δίκιο, Αντώνιο, με συγχωρείς. Πες μου για τον Ερίκη. Πώς αντέδρασε με την παρουσία σου εδώ? Ξέρεις, είναι πάρα πολύ γλυκός. Περάσαμε όλο το πρωινό στον κήπο, καθαρίζοντας το μέρος που έχει θάψει το κουνελάκι του. Στεναχωριέμαι πολύ να τον βλέπω έτσι, τόσο μόνο. Να νομίζει ότι κανείς δεν τον αγαπάει. Και ειδικά εγώ. Ο Ενρίκε χρειάζεται χρόνο ακόμη. Θα δεις ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να σε αγαπάει. Δεν το ξέρω. Έχει ακόμη μεγάλο θυμό μέσα του για μένα. Εξαιτίας του Ροδόλφου Ρουσιάν. Αυτός φταίει για το μίσος στην ψυχή του Ενρίκε. Το ξέρω, Αντώνιο. Ήταν μέρος αυτής της παράλογης εκδίκησης που ετοίμαζε ο Ροδόλφος σε μένα και την οικογένειά μου. Γιατί ξέρει πόσο αγαπάω τους γιους μου. Και ότι δεν αντέχω πια να τους βλέπω να υποφέρουν άλλο. Ο Ροδόλφος έχει κάνει μεγάλο κακό σε όλους εσάς. Ναι, αλλά δεν θα το βάλω κάτω στην περίπτωση του Ενρίκε. Θα συνεχίσω να βρίσκομαι κοντά του όσο μπορώ. Και θα του λέω ότι είναι παιδί μου και τον αγαπάω. Και ότι είναι πολύ σημαντικός για μένα. Ελπίζω μόνο κάποια μέρα ο Ενρίκε να καταλάβει και να δεχτεί όλη μου την αγάπη. Το κοίτα να μην τον ενοχλήσεις και να μην έχεις κανενός είδους προβλήματα μαζί του. Εδώ τον φωνάζουμε σκληρό καρύδι. Είναι κατά κάποιο τρόπο αρχηγός? Είναι χειρότερος από όλους. Αυτός ο τύπος είναι από τους χειρότερους εγκληματίες που έχεις δει ποτέ. Μην το κοιτάς, μην κοιτάς έτσι. Αυτό μπορεί να τον νευριάσει. Αυτός ο τύπος ελέγχει τα πάντα εδώ μέσα, μέχρι και τους φύλακες. Είναι γνωστός έμπορος ναρκωτικών και έχει επαφές που κανένας δεν γνωρίζει, τόσο στη φυλακή όσο και απ' έξω. Και γιατί δεν τον καταγγείλατε? Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να πεθάνουμε.
Αν πεις κουβέντα για αυτόν, υπέγραψες την καταδίκη σου. Ει, hey, εσύ! Ει, hey, Κοντούλη! Για έλα εδώ. Έρχομαι. Έλα! Έτσι πρέπει να ζήσω εδώ. Τη γνώρισε αυτή τη γυναίκα εκείνο το βράδυ που πέθανε ο Ρόνι. Με μάζεψε και με πήγε στο σπίτι. Αυτό είναι όλο. Σου φέρθηκε καλά? Ειλικρινά δεν θυμάμαι. Είχα λιποθυμήσει και όταν ξύπνησα βρισκόμουν εκεί. Δεν μου φέρθηκε κι άσχημα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να αποφασίσω αν είναι καλός άνθρωπος ή όχι. Το μόνο που ξέρω, αγάπη μου, είναι πως αυτή η γυναίκα έχει στραφεί εναντίον μου. Γιατί είναι ερωτευμένη με τον Ραμόν, Ροξάνη. Βέβαια. Αυτό πρέπει να είναι. Εκείνος όμως αγαπάει εσένα, Ροξάνη. Αυτή τη γυναίκα δεν την ενδιαφέρει πως νιώθει ο Ραμόν. Το μόνο που την νοιάζει είναι να με πολεμήσει. Και θα της απαντήσω. Δεν έχω άλλη λύση. Τι θα κάνεις? Για την ώρα θα σε πάω να δεις τη μαμά σου. Πριν πας να ψάξεις την Πάτη. Και μετά θα πω στον Καμπέγιο να με πάει στο γραφείο για να ξεκαθαρίσω αυτή την κατάσταση με την Έλενα. Και μετά θα έρθουμε να σε πάρουμε. Πιστεύεις ότι θα θέλει να με δει? Η μαμά σου? Και βέβαια, αγάπη μου. Θα ανυπομονεί να σε δει. Και θα χαρεί πολύ με την επίσκεψή σου. Το ελπίζω. Έλα, χαμογέλα λίγο. Η μαμά σου θα χαρεί πολύ. Όταν κάποιος είναι στη φυλακή, αυτό που θέλει είναι να βλέπει τους ανθρώπους που αγαπάει. Θα ήθελα να έρθω μαζί σου, αλλά ξέρεις ότι πρέπει να διευθετήσω την υπόθεση με την Έλενα. Και γιατί λες να κάλεσε αυτό το συμβούλιο? Προφανώς για να με διώξει από την εταιρεία, αγάπη μου. Και εγώ πρέπει να κάνω ό,τι μπορώ για να την εμποδίσω. Γιατί από αυτό εξαρτάται η σωτηρία της οικογένειας. Και επίσης τα λεφτά για να βοηθήσω τον Ραμόν. Πρέπει να τον βοηθήσεις, Ροξάνη. Σε χρειάζεται πάρα πολύ. Μην τον αφήσεις, ε. Με πονάει πολύ αυτή η κατάσταση. Γιατί για όλο αυτό εγώ. Σου έχω πει ότι δεν φταίς εσύ. Εσύ δεν θυμάσαι καν τι συνέβη στην πραγματικότητα. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να πείσω τον Ραμόν να δεχτεί υπεράσπιση. Γιατί την τελευταία φορά που μιλήσαμε, έλεγε πως δεν θα δεχόταν. Μα γιατί να μην πάρει δικηγόρο? Δεν είναι κανένας εγκληματίας. Εμείς το ξέρουμε αυτό. Ίσως γιατί ο Ραμόν δεν ξέρει πως είναι η ζωή στη φυλακή. Εγώ όμως ξέρω. Γι' αυτό καταλαβαίνω ότι περνάει, Μιλάγκρος. Και τώρα ο Ραμόν. Εύχομαι στο Θεό, αγάπη μου, να μην μας εγκαταλείψει. Για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Καλημέρα σας, κύριε. Όπως τα ξέρετε, εγώ κάλεσα αυτό το έκτακτο συμβούλιο. Έχει έρθει η ώρα να ξανακοιτάξουμε το καταστατικό της εταιρείας. Μια τέτοια στιγμή ζήτησα αυτή τη συνεδρίαση, γιατί υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Και σήμερα το πρωί κατάλαβα πως δεν έκανα λάθος που σας κάλεσα εδώ. Τι εννοείτε? Πού είναι η πρόεδρός μας? Η πρώην πρόεδρός μας δεν είναι απαραίτητη σε αυτό το συμβούλιο. Όπως σας ξαναείπα, σήμερα το πρωί διάβαζα εφημερίδες και βρήκα ένα άρθρο που νομίζω ότι πρέπει να διαβάσετε. Ξέρω πως θα συμφωνήσετε. Μα τι είναι όλα αυτά, Έλενα? Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Καλύτερα όμως να ρίξετε μια ματιά. Μπα, κοίτα πια ήρθες στα μέρη μας. Δεν τα πας πολύ καλά σαν ζητιάνα, έτσι? Άφησε με ήσυχη, Μανουέλ. Δεν θα σε αφήσω. Κοίταξε πως είσαι μελανιασμένη. Εσύ χρειάζεσαι βοήθεια. Και εγώ χρειάζομαι μια χάρη. Σου είπα να με αφήσεις ήσυχη. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια. Άκου, δεν είμαι τόσο κακός όσο νομίζεις.
Το μόνο που θέλω είναι να διασκεδάσεις τους φίλους μου και εγώ θα σου δώσω κάτι. Σου είπα ότι δεν πρόκειται να το κάνω και δεν θα το κάνω. Είσαι σίγουρη? Έλα, πρέπει να το κάνεις. Απλά οι φίλοι μου είναι λιγάκι βιαστικοί. Κοιτάξτε, παιδιά, αν την κοιτάξετε καλά, δεν είναι και τόσο χάλια. Μετά από ένα μπάνιο μπορεί να γίνει πολύ σεξι. Τι έγινε τώρα? Σου αρέσουνε μήπως οι γέροι και οι ζητιάνοι? Δεν είναι καθόλου ζητιάνος. Και να μάθεις να σέβεσαι. Πω πω, κάτι νεύρα. Αυτό που χρειάζεσαι είναι να ανέβεις λίγο. Λοιπόν, αν μου κάνεις αυτή τη χάρη, δεν θα μου πληρώσεις όλα αυτά που μου χρωστάς. Έλα, άνοιξε το στόμα σου. Έλα, μαμά. Όλο, όλο. Όλο. Γεια σου, μαμά. Αδέλα, κόρη μου. Κόρη μου. Πού είχες πάει, αγάπη μου? Είχα πεθάνει από την αγωνία μου και τώρα με χαιρετάς έτσι, έτσι απλά? Μη μου λες τέτοιες κουβέντες, μαμά. Να μη στα λέω αυτά. Τότε τι θέλεις να σου λέω, Αδέλα? Θέλεις να σε συγχαρώ που μ' άφησες έτσι μόνη χωρίς να μου πεις τίποτα? Σε παρακαλώ, φύγε, Μανουέλ. Άφησε με ήσυχη. Τι? Τώρα με διώχνεις και από την ίδια μου την περιοχή? Ακού, ηλίθια. Μου χρωστάς πάρα πολλά λεφτά και θα μου τα ξεπληρώσεις δουλεύοντας. Όχι. Όχι, δεν θα σου δώσω τίποτα. Άκου, ηλίθια, θα κάνεις αυτό που σου λέω, εντάξει? Όχι, όχι, δεν θέλω και δεν θα το κάνω. Έλα και διασκέδασε τους φίλους μου, οκ? Okay? Κάντε την ό,τι θέλετε, παιδιά. Σας συμβουλεύω μόνο να πλύνετε λίγο αυτή την παλιοπρωμιάρα. Όχι, δεν θέλω, όχι, αφήστε με. Άφησε με ήσυχη. Ας την ήσυχη. Επιτέλους φτάσατε, κυρία. Γιατί αργήσατε τόσο? Γιατί έπρεπε να πάω τη Λουτσία στη Μιλάγκρος. Και είχε αρκετή κίνηση. Γιατί τι έγινε? Γιατί είσαι τόσο αγχωμένη, Καριδάδ? Ξεκίνησε το συμβούλιο? Ναι, έχει ξεκινήσει. Είναι όλοι τους μέσα κλεισμένοι στην αίθουσα. Η Έλενα είναι εκεί? Ήρθε πρώτη από όλους. Αυτή η κυρία ζήτησε από όλους τους μετόχους να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν? Τι να ψηφίσουν? Δεν ξέρω. Αλλά κάποια στιγμή που μπήκα μέσα ήταν σε διαδικασία ψηφοφορίας. Και φοβάμαι ότι πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό, κυρία. Μη χάνετε άλλο χρόνο. Πηγαίνετε μέσα. Καλημέρα. Καλωσορίζουμε τη Δεσποινίδα Ροξάνη Σάντος. Δεν ήξερα ότι θα έρθεις. Με συγχωρείτε για την αργοπορία. Έμαθα αργά ότι είχε κανονιστεί συνάντηση. Και έπρεπε να τακτοποιήσω ένα σημαντικό ζήτημα πριν έρθω. Έλενα, μπορώ να έχω τη θέση μου? Τη θέση σου? Κάνεις λάθος. Αυτή δεν είναι πια η θέση σου. Αυτή η θέση είναι του Προέδρου. Ακριβώς. Γι' αυτό πήρα αυτή τη θέση. Γιατί μου ανήκει. Εγώ είμαι πλέον η πρόεδρος αυτής της εταιρείας, Ροξάνη. Από εδώ και στο εξής, διευθύνω την εταιρεία.